έχουμε έρθει με τη Γεωργία να μας δείξει το σπίτι που φανήκαν αυτά τα περίεργα φαινόμενα. Έχουμε πάρει τα κλειδιά από τον ιδιοκτήτη μέσω της Γεωργίας, τον παρακαλέσαμε να μας το δώσει για σήμερα. Εμείς αυτό που το είπαμε ήταν ότι θέλαμε να νοικιάσουμε το σπίτι για να μπορέσουμε να πάρουμε εύκολα τα κλειδιά. Η Γεωργία θα μας οδηγήσει τώρα στα δωμάτια και στο σπίτι να μας δείξει πού ακριβώς γνωρίζουν αυτά τα γεγονότα. Λοιπόν, Γεωργία, περνάμε μέσα στο σπίτι να δείξουμε. Θες να προχωρήσεις μπροστά, να μας δείξεις λίγο... Ναι. Ανεβαίνουμε πάνω, θα έχεις πει. Ναι, ναι, από εδώ, από εδώ πάνω είναι. Έχουμε μπει στο εσωτερικό του σπιτιού μέσα. Η Γεωργία οδήγησε μας στα δωμάτια που μένατε κάποτε εδώ με τον σύζυγό σου και την οικογένειά σου. Εδώ είναι πρώτη από το κάμαρα, Ναι. Από ό,τι βλέπω εδώ, οι προηγούμενοι έχουν φύγει πολύ βιαστικά, δεν έχουν προλάβει να μαζέψουν τα πράγματά τους. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν βαλίτσες έτοιμες, μάλλον βιαστικά να τις ετοιμάσουν να φύγουν. Το σπίτι είναι πολύ ανακατεμένο. Προχωρήσουμε και στα άλλα δωμάτια να δούμε. Γεωργία, προχωρώ μπροστά που γνωρίζεις το σπίτι. Αυτό ήταν το δωμάτιο που μένουμε, που κοιμόμαστε. Γενικά το δωμάτιο είναι... Όλο το σπίτι είναι πολύ ανάνθατο. Σαν να δείχνει κάποιος, ρε παιδί μου, ότι μάζευε γρήγορα τα πράγματά του να φύγει. Ήδη άλλος ο ιδιοκτήτης μας μίλησε ότι οι προηγούμενοι φύγανε πριν λίγες μέρες από αυτό το σπίτι και θα περάσουν κάποια στιγμή να μαζέψουν τα πράγματά τους, λέει, για λόγους ανάγκης ότι φύγανε γρήγορα. Βέβαια, από ό,τι γνωρίζουμε από τη γεωλογία, ότι όσοι έχουν έρθει σε αυτό το σπίτι, κάπως έτσι έχουν φύγει, βιαστικά και γρήγορα. Εμείς έχει έρθει εδώ η ειδική ομάδα να μείνουμε σήμερα το βράδυ εδώ να παρατηρήσουμε το τι συμβαίνει. Το σπίτι είναι πολύ μικρό. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και... Για να δούμε και αυτό το δωμάτιο. Αμός γίνεται και εδώ μέσα. Εδώ θα έχουμε πετάξει όλα κάτω. Ωραία. Εμείς θα βάλουμε και κάποιες συσκευές μέσα να καταγράψουμε συχνότητες και κάμερες, να δούμε τι συμβαίνει. Πάντως γενικά το σπίτι δείχνει μια αναστάτωση πολύ μεγάλη. Είναι πεταμένα παντού πράγματα. Είναι δύσκολο κάποιος να μένει σε αυτή την κατάσταση. Μάλλον χρειάστηκε να φύγουμε πολύ γρήγορα. Ωραία. Οπότε θα στήσουμε τον εξοπλισμό μας εδώ και θα δούμε τις επόμενες ώρες τι θα συμβεί. Η Γεωργία θα αποχωρήσει από εδώ, θα μείνει μόνο η ειδική ομάδα ερευνών και θα ψάξουμε όλο το σπίτι, θα το δικτυώσουμε με κάμερες και με συσκευές για να δούμε αν θα λάβουμε κάποιες συχνότητες ή κάποιες εικόνες. Θα ελέγξουμε τώρα τον εξωτερικό χώρο του σπιτιού για να δούμε πού θα τοποθετήσουμε τον εξοπλισμό μας. Το σπίτι είναι πολύ ερημικό, δεν υπάρχει τριγύρω κανένα άλλο σπίτι. Είναι μέσα σε αρκετά στρέμματα χτισμένο αυτό το σπίτι. Θα δείξουμε λίγο τα πλάνα εδώ, υπάρχει ένα τεράστιο κήπος έξω. Είναι πολύ μοναχικό γενικά το σπίτι. Θα βράξει και από εδώ πέρα να δούμε το μπαλκόνι. Εδώ είναι το εξωτερικό χώρο του σπιτιού. Το σπίτι δεν έχουν κλείσει ούτε καν τα παράθυρα, τα έχουν αφήσει ανοιχτά. Όλα είναι εγκατελειμμένα σε αυτό το σπίτι. Σαν να υπήρχε μια οικογένεια το πρωί, ξαφνικά να μεταφέρθηκε να έφυγε. Τα υπάρχοντά τους όλα βρίσκονται μέσα στο σπίτι. Ακόμα και τα παράθυρα θα έχουν αφήσει και τα πατζούρια και τα μέσα παντού είναι ανοιχτό το σπίτι. Έχουμε τελειώσει τον έλεγχο του σπιτιού. Έχουμε συσκευές πλέον να αρχίσουμε σε ένα δωμάτιο να βάζουμε για να καταγράφουμε τις συχνότητες. Ξεκινάμε από το πρώτο δωμάτιο, θα τοποθετήσουμε ένα μαγνητόμετρο για να πιάσουμε τα μαγνητικά πεδία, να αλλάζουμε εδώ μέσα. Θα πείσουμε ένα εδώ πέρα, να το βάλουμε εδώ κάτω. Θα πηγαίνει συχνότητας. Πάμε και στο άλλο δωμάτιο.
Εγώ θα αφήσω το καταγραφέ χαμηλώσει τώρα από αυτό το σημείο. Ωραία. Μην το βάλω πιο χιλιά να πιάνω να καλύπτω όλο το κομμάτι. Ναι. Αν υπάρχουν. Όπως βλέπετε το σπίτι γίνεται χαμός εδώ μέσα. Μπορείς να το προχωρήσεις στο κρεβάτι. Τώρα να αφήσω και στο κρεβάτι. Νομίζω ότι είναι καλό σημείο. Καλύπτει όλο το χώρο. Ίσως το βάλουμε και λίγο πιο ψηλά. Θα το πω έτσι. Πολύ ωραία. Πάμε και στα άλλα δωμάτια να δούμε. Μπορώ πάνω στην λάπα, στη Μαρίσα. Κάτι ακούστηκε εδώ. Κάτι έριξε το ένα μηχάνημα μόλις πέρασε αυτό το σημείο, αλλά σταμάτησε τώρα που ξαναπερνάω. Θα δούμε θερμοκρασίες. Ναι. Ήταν σαν κάτι να πέρασε και να φύγει. Συνήθως όταν υπάρχει κάποια πηγή ενέργειας, η θερμοκρασία αλλάζει. Εδώ έχουμε μεγάλη αλλαγή θερμοκρασίας. Το φυσιολογικό θα ήταν να είναι σταθερή η θερμοκρασία να αλλάζει ένα-δύο βαθμούς. Γιατί το σπίτι σε ένα ιστορικό χώρο δεν υπάρχουν σε ένα σημείο να κάνει τόσο πολλές αλλαγές. Πάντως ο μετρητής δεν δείχνει καμία ένδειξη. Τον αφήνω εδώ. Ναι, αυτό εδώ και πέρα. Αν υπάρξει κάτι ξανά θα μας ειδοποιήσει. Ωραία. Εντάξει. Αφήνουμε τις. Να αφήσουμε την καταγραφή. Πάμε να στήσουμε και τις κάμερες. Να δούμε αν συμβαίνει κάτι τελικά σε αυτό το σπίτι. Κάποιες παρεμβολές μπορεί να είναι και από κινητά τηλέφωνα, από κεραίες. Δεν υπάρχει τίποτα πάντως. Είναι τελείως ελληνικό το μέρος. Ωραία. Πάμε να το ελέγξουμε για αυτό το μέρος. Να δούμε αν συμβαίνει κάτι. Τώρα σε αυτό το δωμάτιο θα στήσουμε τις κάμερες. Οπότε έχουμε καλύψει όλο το χώρο, τον εσωτερικό. Εδώ έχουμε σταθερές θερμοκρασίες. Όπως βλέπετε είναι 28 βαθμούς εδώ πέρα. 28 και 3, 28 δεν αλλάζει εύκολα. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή εδώ μέσα. Μικρές αλλαγές, ένα-δύο βαθμοί δεν είναι. Λοιπόν, πάμε να στήσουμε και τον υπόλοιπο εξοπλισμό. Και να δούμε για να αφήσουμε όλο το βράδυ να καταγράψουμε, να δούμε τι θα συμβεί. Έχουμε περάσει ήδη 2,5 ώρες στο σπίτι, δεν έχει εμφανιστεί κάτι, δεν έχουμε καταγράψει κάτι. Τα όργανα δεν έχουν γράψει τίποτα και οι κάμερες νομίζω δεν έχουν γράψει κάτι. Τι έγινε ρε μαλάκα. Έχουμε πολύ μεγάλες συνέντευξεις εδώ στο όργανα. Κάτω. Φύγαμε έξω λίγο. Κοίτα έξω, Νίκο, έξω. Τι ήταν αυτό, ρε μαλάκα. Πάρα πολύ μεγάλες ενδείξεις από τα όργανα. Σαν τρελά δείχνουν εδώ. Μεταβολές. Οι μεταβολές αναφέρονται σε μαγνητικά και σε ηλεκτρικά πεδία. Αυτές είναι ενδείξεις ότι κάτι έγινε ξαφνικά εκεί πέρα που καθόμαστε. Πάμε να δούμε. Κλείσουν τώρα οι ενδείξεις σιγά. Για πάμε να δούμε. Ρε σε το χέρι μου, φύγει ο κουκούλος. Πάμε να τον πλούτσε κάποιος. Ναι, ελεύθερος. Πρόσεχε, σιγά σιγά ανέβα. Να ανέβω και εγώ. Φακούσα, είναι φακούλος, δεν φύγει ο φακούλος. Παιδιά, θα ανάβει το φακούς. Τι είναι αυτό, ρε. Εσύ. Τι έχει πέσει κάτω. Τζάμια σπασμένα, βλέπω. Αυτά τα όργανα είναι πάνω και γράφουμε.
αλλά κάτι γίνεται εδώ. Πάλι τα όργανα δείχνουν πολύ μεγάλες ενδείξεις BP. Είναι τέρμα η ένδειξη αυτό το σημείο που κάθομαι. Είναι το και ένα κρύο. 27 βαθμούς. 24 βαθμούς. 24 βαθμούς. Είναι 5 βαθμούς κάτω από το συλλογικό. Κάτω λίγο σκιά. Παιδιά, 23 βαθμούς. Κατεβαίνει και άλλο. Πάλι το οργάνο ξανά στις συνεχούν μεταβολές. Και πάμε πίσω τα δωμάτια. Δείχνει πολύ μεγάλες μεταβολές. Μου έχω και φακό τώρα, να λάβουν φακή μου. Πάλι δείχνει μεταβολή στο όργανο. Yeah. Σε αυτό το σημείο μας είχε ξαναδείξει και πριν μια ένδειξη. Το θυμάμαι όταν ήταν η πρώτη που πήραμε στο σπίτι. Είναι ευγέντικο αυτό. Δεν είναι τόσο ευαίσθητος αυτό. Θα δούμε και τις κάμερες. Αν το δω, ρε φίλε.